Πάμε να συναντήσουμε την απεσταλμένη του Όπεν. Είναι στα Άδανα απόψε. Μαρία, υπάρχει παρασκήνιο πίσω από αυτές τις δηλώσεις του Τσαβούσογλου. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε τον Τσαβούσογλου να απαντά σε ερωτήσεις και μάλιστα στα αγγλικά μπροστά στην κάμερα σε Έλληνα δημοσιογράφο και να ανοίγει τα χαρτιά του και να μας αποκωδικοποιήσει και τα μηνύματα που στέλνει τη συγκεκριμένη στιγμή που έχει σημασία, διότι σε λίγο φτάνει στην Τουρκία ο Μπλίνκεν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ναι, Νίκο, καταρχάς είναι πάνω από ένα χρόνο, ίσως και παραπάνω, που ο Τσαβούσογλου μιλάει σε κάποιον Έλληνα δημοσιογράφο, όπως επίσης και πάνω από ένα χρόνο να πει φίλο του τον Νίκο Δένδια. Έψαξα και είδα ότι τον Ιανουάριο του 2022 ήταν που είπε για τελευταία φορά τον Νίκο Δένδια φίλο μου. Τώρα λοιπόν, μετά από αυτή την διπλωματία των σεισμών που έχει επανεργοποιηθεί, είδαμε έναν διαφορετικό Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Είχε ξεχάσει, θα λέγαμε, τα μια νύχτα, θα έρθουμε ξαφνικά, τις αποστρατικοποιήσεις και τα λοιπά. Δεν ανέφερε τίποτα για αυτά. Το μόνο που αποκάλυψε όμως είναι ότι για την τουρκική πλευρά τουλάχιστον είναι ότι έχουμε υποβάλει, είπε, μια πρόταση στην ελληνική πλευρά και περιμένουμε απάντηση από την Αθήνα. Ουσιαστικά είναι σαν να ρίχνει τον μπαλάκι, θα λέγαμε, στην Ελλάδα, προκειμένου να δείξει και εν όψη της συνάντησης που θα έχει αύριο και μεθαύριο με τον Άντονι Μπλίνκεν, τον επικεφαλής του State Department, να δείξει ότι η Τουρκία είναι εκείνη που προτείνει προς την Ελλάδα πράγματα, είναι εκείνη που θέλει το διάλογο και από εκεί και πέρα είναι η Ελλάδα τι θα απαντήσει. Και ο θέλω να πω σε αυτό το σημείο, Μαρία. Έδειξε ένα πρόσωπο πολύ διαφορετικό, ιδιαίτερα μετά. Θέλω να πω ότι έχει σημασία, αν το προσέξαμε, ότι ο Τσαβούσογλου λέει, θα σας πω τι προτείναμε σε εκείνη την τριμερή που ήταν η διπλωματική σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Καλίν, λέει ότι ήταν και ο Ριτσιγιάς, δεν το ξέραμε αυτό, και η σύμβουλος του καγκελάριου Σόλτς, και λέει από τις 6 προτάσεις της Τουρκίας τις 3, τις πιο ανώδυνες, δηλαδή μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, διερευνητικές, συναντήσεις στο ΝΑΤΟ, τι είναι οι άλλες 3 δεν ξέρουμε, και καταλήγει λέγοντας, θα δούμε αν θα τις δεχτεί η Αθήνα, αλλά έχει και εκλογές. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει μετρήσει, είναι αυτό που λες, Μαρία, τα λόγια του, για να φανεί διαλλακτικός λόγω πριν φτάσει εκεί ο Μπλίνκεν. Ναι, βέβαια, και οι 3 αυτές προτάσεις είναι αυτές που πάντα βέβαια η Τουρκία λέει για να δείξει ότι εκείνη είναι η πιο διαλλακτική. Τώρα οι άλλες 3 προτάσεις αν αφορούν και άλλα πιο δύσκολα, πιο παγίδες θα λέγαμε ζητήματα, αυτά δεν τα αποκάλυψε. Πιθανότατα αυτά συζητήθηκαν ή τέθηκαν σε εκείνη τη συνάντηση του Βερολίνου το Δεκέμβριο που έγινε. Πάντως αυτό που η αίσθηση που αποκομίζουμε είναι ότι μέχρι τις εκλογές η Τουρκία του τουλάχιστον επειδή έχει πολύ μεγάλα εσωτερικά προβλήματα να αντιμετωπίσει, μέχρι τις εκλογές τουλάχιστον δεν πάει να ανοίξει καινούργια μέτωπα, πάει να κλείσει θα λέγαμε, και αυτό θα παρουσιάσει ενδεχομένως και αύριο στον Άντονι Μπλίνκεν, γιατί και πριν από το σεισμό το λέγαμε ότι με την Αμερική, με την Ουάσιγκτον, με το State Department θα συζητήσουν και τα ελληνοτουρκικά ζητήματα. Άρα είναι ένα ζήτημα που θα τεθεί αύριο στο τραπέζι και μεθαύριο που θα συναντηθούν στην Άγκυρα, και εκεί η Τουρκία λοιπόν θα δείξει πολύ ξεκάθαρα, θα πει ενδεχομένως στον Μπλίνκεν και τα 6 ζητήματα τα οποία έχει θέσει στην Ελλάδα και από εκεί και πέρα θα δείξει με το δάχτυλο ουσιαστικά την Αθήνα, Νίκο. Έτσι, γνωρίζοντας ότι θα είναι και πιεζόμενη για το θέμα της ένταξης Σουηδίας και Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ.